ημέρα Τετάρτη και ώρα 18 και 4 αρχίζει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης δεν ανέφερα ότι παρευρίσκεται ο κ. Δημάρχος στη συνεδρίαση. Εγώ θέλω να θέσω, μάλλον μου τεθήκανε, δύο θέματα εκτός, τρία εκτός μερίσης διάταξης. Τα δύο αφορούν αποδοχή χρηματοδοτήσεων, το ένα για μία αποδοχή για το αποχητευτικό της Κιτέζας και η δεύτερη αποδοχή για αποπληρωμή για τη μεταφορά των μαθητών. Το άλλο αφορά τις συνδέσεις και κατασκευή φρεατίων με την αποχέτευση των καλυβιών προκειμένου να λειτουργήσει το δίκτυο. Καλυβιών και κουβαρά, συγγνώμη. Και ενώ το βγάζω καλυβιών και κουβαρά, να φέρω μόνο κουβαρά. Καλυβιών. Κουβαρά και καλυβιών. Αυτά τα θέματα αν τα αποδέχεται το Δημοτικό Συμβούλιο, τα εκτός ημερήσιας. Συμφωνούμε. Κάποια ανακοίνωση έχει να κάνει ο κύριος Δήμαρχος, έχει ζητήσει ο κύριος Μπούκης. Εγώ θέλω κάτι. Και εσείς, φυσικά. Η κυρία Χριστοφάκη. Ο κύριος Γκέραλης. Ο κύριος Μπούκης. Ναι, η κυρία Περπερίου. Αποδοχές, δύο αποδοχές. Έχει, Γιώργο, τις έχεις εσύ τις αποδοχές. Ναι. Θα ήθελες να ανακοινώσεις ακριβώς τους τίτλους για να σου καλησπέρα και από εμένα. Η πρώτη είναι αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 222.621 ευρώ και 13 λεπτών από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για το έργο κατασκευή κεντρικού αγωγού δικτύου ομπρίων οικισμού Λαγονησίου, διευθέτησης ρέματος Κιτέζας Καλυβιών, και η αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού όπως και ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με το έργο. Και το άλλο αφορά κατασκευή εξωτερικών διαδηλώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης δημοτικής κοινότητας Καλυβίων και Κουμαρά, του Δήμου Σαλονικού. Αυτό είναι μια αναμόρφωση, λέτε. Αυτό είναι μια μικρή μελέτη, αφορά 60.000 ευρώ. Και εκεί κάνουμε αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τα χρήματα τα παίρνουμε από τον τόπο θεματικό και επίσης τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα ως προς αυτό. Εδώ θα δώσω περισσότερες εξηγήσεις ο Δήμαρχος. Και άλλη μία αποδοχή και δεύτερη αποδοχή. Είναι αποδοχή χρηματοδότηση ποσού 6.180 ευρώ από το ΙΠΕΣ και συγκεκριμένα του ΣΚΑΠ για την κάλυψη έναντι των βαρβαρών μεταφορά μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2012-2013 και αναμόρφωση προϋπολογισμού. 6.180 ευρώ. Άρχισε με τι ανακοινώσει. Ναι. Γεια σα, καλησπέρα. Ο κύριο Δημήτρη έχει ένα ψήφισμα. Αυτό θα το πείτε μόνο σα στη συνέχεια. Δύο ανακοινώσεις, μόνο με μία μπορεί να συσχετιστεί έτσι κι αλλιώς με το θέμα αυτό που βάλαμε για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τη σύνδεση των παροχών για την αποχέτευση. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού, της μονάδας βιολογικού καθαρισμού στο Μαρκόπουλο. Γύρω στις 11 με 12 του μήνα θα γίνει δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού και εμείς πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε κάνει όσες συνδέσεις, ώστε δυνατόν περισσότερες συνδέσεις, προκειμένου να ξεκινήσει να λειτουργεί παράλληλα. Έχουμε καταθέσει αιτήματα στον Περιφερειακή με το ξεκίνημα της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού, που είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, το καταλαβαίνετε κιόλας, που μας έχει ταλαιπωρήσει ή μάλλον που μας έχει απασχολήσει τουλάχιστον 20 χρόνια. Βρισκόμαστε στο τέλος πλέον. Και παράλληλα στην περιφέρεια έχουν υποβάλει δύο αιτήματα και για επιπλέον χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης ό,τι έχει απομείνει στα Καλύβια και στο Κουβάρα περίπου 4 εκατομμυρίων και μάλλον θα προχωρήσει η χρηματοδότηση αυτή και αν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούμε και με κάποιο ποσό για τις παροχές.
Συμβούλιο κάναμε αποδοχή των μελετών των εσωτερικών δικτύων της περιοχής Λαγωνισίου. Εχθές μας ήρθε και η έγκριση από την ΕΙΔΑΠ για τις περιοχές της Αναβίσου, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρονίδας, την οποία ως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα παραλάβουμε. Και επίσης έχει βγει σε διαβούλευση αυτή την περίοδο η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ψιτάλιας και θα είναι ένα και μοναδικό θέμα μάλλον την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε επ' αυτής της μελέτης και θα είναι εδώ και εκπρόσωπος της ΕΙΔΑΠ και εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει εκπονήσει την περιβαλλοντική μελέτη που έχει έχουν χρονικό περιθώριο σε ένα δίμηνο να έχουμε γνωμοδοτήσει. Είναι και αυτή έτσι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη, γιατί με τις δύο αυτές μελέτες, αυτό που υπολείπεται είναι ο κεντρικός αγωγός, η μελέτη μάλλον του κεντρικού αγωγού, την οποία εκπονεί αυτή την περίοδο εδώ η ΕΙΔΑΠ, έχει τελειώσει την προμελέτη και είναι στη φάση του να αναθέσει να γίνει και η οριστική μελέτη του κεντρικού αγωγού. Αν αυτά έχουν τελειώσει μέχρι τέλους του χρόνου, από την αρχή του χρόνου θα είμαστε πλέον σε θέση να δημοπρατήσουμε και να ξεκινήσουμε για τα έργα της αποκέντρωσης της παραλίας. Παράλληλα, άλλο ένα μεγάλο έργο ολοκληρώθηκε, είναι το λύκειο του Λαγωνισίου. Τη Δευτέρα από χτες μπήκαν τα παιδιά μέσα. Έχει κάποιες μικρές εκκρεμότητες ακόμα που τις συμμαζεύουμε. Έχει γίνει παράδοση προς χρήση βέβαια και όχι παράδοση του έργου, γιατί αυτή έχει χρονικό ορίζοντα 18 μήνες. Που πιθανόν όποιες ατέλειες εντοπίσουμε στο έργο είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος, ο εργολάβος δηλαδή, να αποκαταστήσει. Εκκρεμότητα είναι το ρεύμα το οποίο πληρώθηκε με 12.000 από την περασμένη εβδομάδα με επικοινωνία που γιατί τώρα λειτουργεί με το εργοταξιακό. Σε επικοινωνία που είχαμε τη ΔΕΗ είπαν ότι μέχρι την Παρασκευή Δευτέρα το αργότερο θα έχουν κάνει και τη σύνδεση. Θέλω πραγματικά εδώ να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στη λειτουργία του σχολείου και το Δημοτικό Συμβούλιο με τις όποιες αποφάσεις τους, τη Σχολική Επιτροπή και κυρίως τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Μπούκη που είναι καθημερινά εκεί πέρα, τον Τίνο τον Μπούκη που καθημερινά είναι εκεί πέρα και βλέπει τις ανάγκες που χρειάζονται για να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων που είναι εκπρόσωποι εδώ τα παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ που έχετε πραγματικά συμβάλει και έχετε βοηθήσει. Και νομίζω έτσι με τη βοήθεια όλων αυτών των ανθρώπων και το σχολείο δρομολογήθηκε και τις όποιες, γιατί ξέρετε ένα καινούριο κτίριο για να εγκατασταθεί και για να γίνει εγκατάσταση και για να λειτουργήσει, πάντα έχει προβλήματα στην αρχή. Αλλά νομίζω έτσι με την συνένεση και τη συνεργασία που υπάρχει, όλα αυτά ξεπερνιόνται. Πείτε εσείς σε σχέση με το σχολείο, αν συμφωνεί η κυρία Ψηφουφάκη, επειδή προηγείται. Ναι. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η εξέλιξη της μετακόμισης έγινε ομαλά, όπως και η λειτουργία του σχολείου. Έχουμε σοβαρά θέματα λειτουργικά και διαχείρισης του σχολείου. Είναι πάρα πολλές οι εισόδοι και οι εξόδοι στο σχολείο, πολλά τα παράθυρα επάλληλα. Πρέπει να το θωρακίσουμε. Ήδη έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες ζημιές. Η Σχολική Επιτροπή δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις ζημιές που γίνονται. Θα πρέπει να το θωρακίσουμε το σχολείο. Δεν ξέρω ποιο τρόπο θα βρούμε. Μάλλον εμείς το ξέρουμε σαν Σχολική Επιτροπή τον τρόπο. Θα πρέπει να συμφωνήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι στην τυχοποιία έχουν ξεκινήσει, γιατί αυτό το κτίριο είναι με θερμοπρόσωψη, η οποία είναι ευάλωτη. Έχουν γίνει βαθουλώματα στις δύο μέρες λειτουργίας του σχολείου, έχουν γίνει βαθουλώματα από τα παιδιά, βέβαια. Ναι, δεν ξέρω η μελέτη τι λέει, θα πρέπει να τα κοιτάξετε εσείς που είσαστε... Να κάνουμε μια επιτροπή, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που είναι κατασκευαστές ή είναι μηχανικοί, να κάνετε μια αυτοψία εσείς. Να δείτε τι ακριβώς, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε το σχολείο σας. Είσοδοι έξοδοι από Παρασκευή θα μπει ο συναγερμός, πιστεύω θα το καλύψουμε. Ήδη έγινε και η πρώτη διάρρηξη στο Κηλικείο. Και τι είναι η
κάποια αιτήματα από τη Διευθύντρια και το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων να έρθει στη Σχολική Επιτροπή και μετά το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα της περίφρασης πρέπει να συζητήσει σε άλλο συμβούλιο, γιατί εγώ έχω ακουμπήσει τα κάλλη αυτού του σχολείου και έχω ακουμπήσει ευάλωτα. Ναι, το έχουμε πει στον εργολάβο. Το έχουμε πει στον εργολάβο, έκανε κάποιες επεμβάσεις ο εργολάβος εκεί, κόλλησε τα σίδερα. Ναι, δεν έχει στηρίγματα καταρχήν. Ναι, δεν έχει. Σε ορισμένα σημεία δεν έχει. Δεν έχει σε ορισμένα σημεία. Πιστεύω θα το διορθώσει. Το έχουμε πει σημάδι. Θέλω να παρακαλέσω και εσένα και το Σύλλογο και τους καθηγητές σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία την εβδομάδα αυτή που είναι η πρώτη εβδομάδα που λειτουργεί. Κάντε μας ένα κατάλογο, εντοπίστε πια. Έτσι κι αλλιώς είναι στην ευθύνη του ανάλογου για 18 μήνες. Τα όποια και να είναι, να τα πείτε πώς. Φτιάχτε λοιπόν ένα κατάλογο, ποια νομίζετε ότι είναι πράγματα, τι πράγματα εν πάση περιπτώσει νομίζετε ότι θα πρέπει να βελτιωθούν. Να τον φωνάξουμε, αν και έρχεται αυτός να δούμε. Εν πάση περιπτώσει, ποια είναι αυτά τα πράγματα που πρέπει να δεχτούμε. Το κάνουμε, δεν νομίζω ότι έχει κανείς. Όχι, έχει εγκλητικές επιταγές ακόμα δεν έχουν τα πάντα. Εντάξει, το σχολείο έχει ξεκινήσει το σύνολο. Το πρόβλημα δεν είναι λογικό να έχει να τα δούμε. Έχει πόσα έχει τώρα, 220. 220 παιδιά. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης πρόσθεσε η κυρία Τσιακάρου και ο κύριος Βολάκος. Θέλετε να μας πείτε κάτι συμπληρωματικά? Ναι, μπορώ να κάνω μια τοποθέτηση. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου. Ναι, και σε αυτό που είπε ο κύριος Βούκης και σε αυτό που είπε η κυρία Χρυστοφάκη, είναι πράγματα τα οποία εμείς σαν γονείς επισημάναμε. Έγινε μια συνάντηση όπου ήταν ο επιβλέπων μηχανικός του Δήμου, ο εργολάβος, ο κύριος Βούκης. Και εντοπίσαμε κάποια πράγματα τα οποία τα αναφέραμε και η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε να υλοποιούνται έτσι όπως θα έπρεπε και από τεχνικής πλευράς. Παράδειγμα, ας πούμε, η περίφραξη πραγματικά κουνιέται με τον αέρα και έχει θέμα σοβαρό ασφάλειας, γιατί αν πάει να σκαρφαλώσει κάποιος θα καταρρεύσει όλοι. Οι προδιαγραφές του ΟΣΧΑ αναφέρουν ότι ο ανάδοχος πρέπει να βάλει στηρίγματα όσα χρειάζονται για να είναι σταθεροί. Πήγε λοιπόν από τη μία πλευρά, από την ανατολική, από τις άλλες δεν έχει βάλει. Το πρόβλημα εξακολουθεί και παραμένει. Έχουμε εντοπίσει εμείς θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, όπως ας πούμε η ποιότητα κατασκευής, και θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι πρώτη μέρα δύο κλειδαριές δεν ανοίγανε. Πρώτη μέρα ένα παιδί, ένα κορίτσι κλειδώθηκε μέσα σε τουαλέτα γιατί οι κλειδαριές είναι χαλασμένες. Εμείς έχουμε κάνει μια έρευνα, έχουμε δει ποιες είναι οι προδιαγραφές για τα σχολικά κτίρια. Έχουμε εντοπίσει πράγματα τα οποία είναι σε απόκληση με αυτό που έχει κατασκευαστεί. Δεν ξέρουμε τι γράφει η σύμβαση, δεν έχουμε πρόσβαση στη σύμβαση. Όπως επίσης έχουμε εντοπίσει και πράγματα τα οποία κατά την άποψή μας δεν θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά. Όπως ότι έχει γίνει χρήση σε ένα σημείο εξοπλισμού ο οποίος δεν είναι καινούριος. Το έχουμε εντοπίσει, το έχουμε αναφέρει στον εργολάβο. Έχει γνώση ο μηχανικός του Δήμου. Περιμένουμε. Ό,τι έχετε εντοπίσει, και άλλα προετάλληπα, να γίνει ένας καλός κατάλογος σε μια συνεργασία τεχνική υπηρεσία, σχολική επιτροπή και εσείς. Και θα το καλέσουμε ο γραπτός. Γιατί εμείς πρέπει να επιδώσουμε γραπτός και με χρονική προθεσμία εντός τόσων ημερών, 2-3-5 πρέπει να επισκευάστε. Αυτό είναι το πρόβλημα αρχαίων δυτικών. Είναι προβλήμα της καθημερινότητας που τα βλέπεις από τη στιγμή που ξεκινάει να λειτουργήσει. Εντάξει, εμείς αυτά τα είδαμε πριν ξεκινήσει. Αλλά αυτό το θέμα της ασφάλειας, το οποίο είναι ο κύριος Βούκης... Δεν έχει ξεκινήσει και κανένα χρόνο. Εντάξει, προτρέχουμε για να δούμε τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε, γιατί σίγουρα θα τα δούμε αυτά μπροστά μας, όπως σίγουρα θα δούμε και τις ζημιές στις σχολές. Γιατί είναι ένα ακόμα κτίριο, ένα στολίδι, το οποίο είναι σε μια περιοχή η οποία είναι απομονωμένη και το βράδυ γίνεται έρμεο του καθενός. Πρώτη μέρα λειτουργήσε, πρώτο βράδυ είχαμε τη διάρρηξη. Και δυστυχώς δεν θα σταματήσουν σε αυτή τη φάση οι ζημιές. Θα πρέπει να γίνει κάτι για να προστατευτεί και το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά κατ' επέκταση και σε παλιότερο έγγραφο που είχαμε κάνει ο Πέτρης τον Δεκέμβριο, γενικά όλη η περιοχή, η οποία κάθε χρόνο έχει 2.500-3.000 παιδιά. Φροντίστε να ετοιμάσετε τις επιστολές, να κάνετε ένα ραντεβού για τον εργολάβο. Νομίζω ότι εδώ τελειώσαμε. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, να είναι καλορίσικο το σχολείο. Και να συνεχίσουμε με την κυρία Χρυστοφάκη. Εάν θέλετε μόνο να πάμε λίγο γρήγορα, γιατί περιμένουν και οι δικηγόροι για το δεύτερο θέμα. Εγώ ομολογουμένως είχα πει στον κύριο Τζεβίρολου να επικοινωνήσει μαζί σας, να έρθει λίγο αργότερα.
θα προηγηθείτε για να μην περιμένετε και του τεχνικού προγράμματος και εσείς θα μετά το τεχνικό πρόγραμμα. Ναι, κύριε Γεραλή. Καλησπέρα και από μένα. Με μεγάλη χαρά είδα που τα πούλμαν άρχισαν να μεταφέρουν τους μαθητές. Υπάρχει μια ομαλή διακίνηση των μαθητών πλέον, αλλά υπάρχουν κάποιοι μαθητές, κυρία Πρόεδρος, που μεταφερόντουσαν με κάποια ταξί. Ήθελα να ρωτήσω εάν θα συνεχίσει η περιφέρεια τα ταξί τα οποία είχε δρομολογήσει την προηγούμενη χρονιά, να τα δρομολογήσει και φέτος, ας πούμε. Νομίζω μέσω περιφέρειας ή μέσω Δήμου, δεν ξέρω πώς γίνεται. Η ερώτησή μου είναι τι γίνεται με τους μαθητάς που ερχόντουσαν με τα ταξί. Αν μπορεί και ο κύριος Χαρίτσας, που είναι και γνώστης, μπορώ να πω, ας πούμε. Η περιφέρεια μας ενημέρωσε ότι από φέτος έχει γίνει αλλαγή της σκία και προβλέπεται ότι η μετακίνηση των μαθητών της πρωτοβάθμιας μπορεί να γίνει και με λεωφορεία των μαθητών της δευτεροβάθμιας. Και ζήτησε να βεβαιώσουμε ότι το ταξί μετακινεί μαθητές σε ακτίνα 1.200 μέτρων απόστασης από τις γραμμές που μετακινούν τα λεωφορεία, μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Εμείς κάτω την απόκληση των 1.200 μέτρων σε σχέση με την πρωτοβάθμια την έχουμε. Αλλά σε σχέση με τη δευτεροβάθμια δεν μπορούμε να το βεβαιώσουμε. Δεν την έχουμε, γιατί λεωφορεία της δευτεροβάθμιας του γυμνασίου πηγαίνουν και στο Αγιασμόθη και στην Τέρινα. Επομένως, δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε 1.200 μέτρα. Είμαστε σε διαβούλευση με την περιφέρεια. Ναι, αυτό θέλω να πω, κύριε Γεραλή. Είμαστε σε διαβούλευση με την περιφέρεια, με την κυρία Φρέρη και την κυρία Βελαχάκη και τον κύριο Δερμιτζάκη, ο Στεφανάκης να πιεστεί από αυτούς που θα υπογράψει σύμβαση, αφού περνάει δίπλα από τα σπίτια τους, να τους παίρνει. Πιέσουμε διαρκώς και ο κύριο Δερμιτζάκη θα μιλήσει με τον κύριο Στεφανάκη. Εκεί έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο και περιμένουμε την απάντηση. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Προσήλθαν ο κύριος Κολαξής από την τοπική κοινότητα, Καλυμπία και ο κύριος Κίτσος από την τοπική κοινότητα του Παρά. Κύριε Χριστοφάκη. Κύριε Δήμαρχε, στις 14 Τετάρτου του 2007 η ανακύκλωση συσκευών ΑΕ υπέγραψε σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαβριωτικής που εκπροσωπούσε τότε και το Δήμο Καλυβίων καθώς και τις κοινότητες Αναβίσου, Παλαιάς, Φώκια, Σαρονίδας και Κουβαρά. Η σύμβαση αφορούσε την εγκατάσταση κοντέινερς και την επιλογή κατάλληλα και φυλασσόμενου χώρου για την αποκοδημίδη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μετά τη δημιουργία των καλλικρατικών δήμων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Λαβριωτικής αποφάσισε ομοφόνως, δηλαδή με τη σύμφωνη ψήφο των κυρίων κυρίων Φιλίππου, Τσαλικίδη και Σόφου, να γίνεται η αποκομιδή με βάση νέες συμβάσεις που θα υπέγραφαν χωριστά ο Δήμος Λαβριωτικής και ο Δήμος Σαρονικού. Εκτότε ο Δήμος Λαβριωτικής υπέγραψε τέτοια σύμβαση και η αποκομιδή των αποβλήτων αυτών διενεργείται φυσιολογικά. Αντιθέτως, ο Δήμος μας δεν φέρεται να έχει υπογράψει καμία σύμβαση. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, παρατίθεται τα εξής στοιχεία. Το 2009, ο Δήμος Λαβριωτικής και Δήμος Σαρονικού έδωσε στην ανακύκλωση συσκευών ΑΕ 3.130 κιλά. Το 2010, 5.360 κιλά. Το 2011, 3.350 κιλά ο Δήμος Σαρονικού και 4.490 κιλά ο Δήμος Λαβριωτικής. Το 2012, ο Δήμος Σαρονικού έδωσε 0 κιλά και ο Δήμος Λαβριωτικής 1.730 κιλά. Αντίστοιχες ποσότητες με το Δήμο Λαβριωτικής παραδίδουν άλλοι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής που έχουν συμβάσει. Καταλαβαίνετε επίσης, κύριε Δήμαρχε, ότι δημιουργούνται τα εξής έντονα ερωτήματα. Πού βρίσκονται αυτά τα απόβλητα, αφού η αρμόδια για αποκομιδή εταιρεία δεν έχει παραλάβει ούτε ένα κιλό από το Δήμο Σαρονικού. Ποιος τα έχει αποκομίσει και μέσα από ποιες διαδικασίες. Κύριε Τσαλικίδη, θα απαντήσετε εσείς. Ναι, καλησπέρα. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι στο Δήμο Σαρονικού, με το ξεκίνημα του Δήμου και όπως λέτε μετά την απόφαση του Αναπτυξιακού Συνδέσμου, όπως είμαστε ενημερωμένοι και ο κ. Σόφος και ο Δήμαρχος, υπήρξαν τα προβλήματα της κλοπής και των δύο κοντέινερ από την ανάμεσο και από τα καλύβια, με τα οποία η εταιρεία μέχρι τότε έπαιρνε τα όποια απόβλητα είχαν.
σας στις συγκεκριμένες θέσεις. Υπήρχε μια συνεννόηση με την εταιρεία που ακόμα υπάρχει, διότι απαιτεί πλέον την τοποθέτησή τους σε σημεία τόσο ασφαλή για να μπορεί να τα εμπιστευτεί και από τις θέσεις που τους έχουμε δείξει εμείς μέχρι σήμερα, ακόμα και στο προάβλιο του Δημαρχείου, δεν έχει γίνει δεκτό η τοποθέτησή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην έχουν τοποθετηθεί τα κοντέινερς, αλλά οφείλεται σε αυτή τη διαδικασία που δυστυχώς είναι ακόμα σε κρεμότητα. Δηλαδή το κοντέινερ που υπήρχε πάντως στο μηχανοστάσιο στην Αλάνα. Όχι, στην παραλία της Αναδόσης, ο Πέτρων από πίσω, αν θυμόσαστε εκεί στην Αλάνα, στο πάρκινγκ, υπήρχε ένα κοντέινερ. Νομίζω ότι μπορεί να ήταν και την. Και ένα ήταν στα καλύβια που κλάπηκαν όπως είδαμε. Να συνεχίσει κύριε Στουμπέκη. Συμπληρωματικά θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν, δεν μπορώ να φανταστώ ότι εκλάψαν τα κοντέινερ, φαντάζομαι ότι είναι σαν τα τεράστια κοντέινερ του Νείλου, δεν ξέρω πώς είναι ότι εκλάψαν. Και θέλω να ρωτήσω, εμείς δήλωση κλοπής κάναμε, έχουν καταθέσει δήλωση κλοπής. Και την εταιρεία εγγράφους, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω. Αφού κάνω σχετική δεύτερη επιστολή στην εταιρεία. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερμπερή. Δεύτερη ερώτηση. Όχι, έχω τέσσερις ερωτήσεις. Κύριε Δήμαρχε, με την από 15 του 2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 9224 επιστολή μου, ζήτησα τη χορήγηση αντιγράφων των εκθέσεων αυτοψίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος του ΙΠΕΚΑ για τον ανεξέλεκτο χαρτά καλυβίων, αυτοψίες οι οποίες έγιναν στις 23 Τετάρτου του 2013 και στις 9 Πέμπτου του 2013. Στις 6 Αύγουστο του 2013, με αριθμό πρωτοκόλλου 11621 επιστολή μου, χορηγήσατε μόνο το αντίγραφο της πρώτης έκθεσης αυτοψίας των επιθεωρητών και όχι της δεύτερης. Για τον λόγο αυτό, επανήλθα στις 12.09 και με την αριθμό πρωτοκόλλου 211-60 επιστολή μου, σας ζήτησα εκ νέου την έκθεση αυτοψίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος του ΙΠΕΚΑ για τον ανεξέλεκτο χαρτά καλυβίων. Στις 11.10, δηλαδή 5 μήνες αργότερα, μετά την αρχική επιστολή μου, μου στείλατε το αντίγραφο της αυτοψίας, μια απλή φωτογραφία του αρχικού εγγράφου, την έκθεση που γράφουν οι επιθεωρητές κ. Στασινός, κ. Αριγιαννίδης και ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος κ. Παναγιώτης Μέρκος και φέρει επίσης τη δική σας υπογραφή και σφραγίδα. Από την ανάγνωση του κειμένου υποθέτω ότι λείπουν αρκετές σελίδες, διότι το εξαιρετικό κείμενο που μου στείλατε δεν τελειώνει φυσιολογικά και δεν περιλαμβάνει βαστικά στοιχεία που θα περιέγραφαν το χώρο. Θεωρείτε ότι είναι σοβαρή η εικόνα που δίνετε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όταν δεν είσαστε σε θέση μετά από τόση μεγάλη καθυστέρηση να στείλετε ένα ολοκληρωμένο αντίγραφο της έκθεσης αυτοψίας. Εκτός βέβαια αν πρόκειται για παρατήρηση εγγράφου με σκοπό την απόκρυψη στοιχείων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το συμπέρασμα δεν μπορεί να στηριχθεί από μένα, εάν δεν πάρω σύντομα, ελπίζω, τις υπόλοιπες σελίδες από το αντίγραφο της έκθεσης αυτοψίας. Κύριε Δήμαρχε, γνωρίζετε αλήθεια πόσες είναι οι υπόλοιπες σελίδες? Πόσους άραγες μήνες χρειάζεστε για να μου τις στείλετε? Συνεχίστε, κύριε Χρυσοκοίδη. Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα, πάμε συνολικά, όταν είναι πιο εύκολα, πατάμε. Μία-μία. Εντάξει, είναι δικό σας θέμα, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θεωρήσα ότι είχατε αυτή την ερώτηση και δεν είχατε άλλη. Όχι, είχατε εσείς τις ερωτήσεις. Δεν έχετε όλη την ανακοινώση. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του προγράμματος Καλλικράτης, νόμος 3852 του 2010, με το άρθρο 61 παράγραφο 4, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου. Έχω διατυπώσει ότι αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στους περισσότερους Δήμους της Επικράτειας, στο Δήμο μας υπάρχει μόνο η δική σας δήλωση υποθενέσχες και κανενός άλλου. Από την 1η 12 του 2013 είμαι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την νομοθεσία υποχρεούμαι να αναρτήσω στην ιστοσελίδα του Δήμου την προσωπική μου δήλωση υποθενέσχες, η οποία άλλωστε τα τελευταία 20 χρόνια δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. Παρακαλώ να με ενημερώσετε πού δημοσιεύονται οι δηλώσεις των αντιδημάρχων, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με ποια διαδικασία μπορώ να αναρτήσω και εγώ τη δική μου δήλωση δίπλα σε αυτή των αντιδημάρχων και των μελών των επιτροπών. Παρακαλώ, δεν την βρήκα, κύριε Αφανασόπουλη. Παρακαλώ, συνεχίζετε. Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Δήμαρχε, πριν από λίγες μέρες, Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας, πρώην Αντιδήμαρχος, εκπροσώπησε το Δήμο Σαλονικού στα δικαστήρια, στην Ευελπίδο, σε υπόθεση που αφορούσε την ανεκτή χωματερή καηδίων, γεγονός που είχε σημειωθεί το 2010. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας υπερασπίστηκε μόνος του τα συμφέροντα του Δήμου, καθώς η νομική υπηρεσία ήταν απούσα. Το γεγονός αυτό συμβαίνει για δεύτερη φορά. Πριν από λίγους μήνες, ο αντιδήμαρχος και αναπληρωτής δήμαρχος, σε άλλη υπόθεση στην Παλιά Φώτια, υποστήριξε μόνος του τα συμφέροντα του Δήμου και επίσης η νομική υπηρεσία ήταν απούσα. Και τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο μας είχατε πει ότι οι προϊσταμένοι της νομικής υπηρεσίας ήταν ασθενείς. Θέλω λοιπόν να μου απαντήσετε αν είναι αλήθεια ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος υπερασπίστηκε μόνος του το Δήμο, ποιος είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος και γιατί η νομική υπηρεσία ήταν απούσα. Κύριε Γκίνη, θα ρωτήσετε τώρα. Με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Δήμαρχος σχετικά με το ΚΕΛ του Μαρκοπούλου. Μας είπε για την πρόοδο των εργασιών που έχει συντελεστεί, αλλά δεν μας είπε για την αδράνεια του Δήμου μας σε σχέση με το έργο πάντα αυτό. Πέρσι που ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό, κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να το καλεστείτε από τα πρακτικά, σας είχα πει, προτείνει μάλλον, να βάλουμε και ένα κονδύλι για να κάνουμε τις μελέτες των συνδέσεων και για τα καλύβια και για τον Κουβαρά, γιατί τον Απρίλη η εργολαβία θα είχε ολοκληρωθεί και αμέσως μετά θα έπρεπε να ρίξουμε στο ΚΕΛ για να λειτουργήσει πιλωτικά για ένα χρόνο. Τώρα βλέπουμε ότι δεν έχουμε μελέτη για τις συνδέσεις. Τώρα που είναι έτοιμο το εργοστάσιο, ορίστε. Δεν έχουμε για το Κουβαρά όμως, έλεγε κάτι, και για το Κουβαρά. Δεν ήταν στον προϋπολογισμό όμως, τι κάνατε τώρα. Κάνουμε αναμόρφωση τώρα, την αναμόρφωση. Δεν το είπαμε. Άντε δεν ξεκινήσατε, δεν ήρθατε την ώρα που ανακοίνωσατε εκτός ημερήσιας. Τι ήταν αυτό, αναμόρφωση αυτό που είπατε για τα κάθαρα των συνδέσεων ή για τις επεκτάσεις. Εγώ άκουσα για τις επεκτάσεις. Όχι, είναι των συνδέσεων. Συνδέσεων, ναι. Κάνατε τώρα και θα κάνουμε αναμόρφωση. Ο τίτλος του έργου είναι «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευση καλυβίων, Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων και Τοπικής Κουβαρά, Δήμου Σαλονικού». Αυτό είναι ο τίτλος. Καλυφθήκατε, κύριε Κουβαρά. Αν θέλετε να την πάρετε, να ρίξετε μια ματιά στη μελέτη. Λοιπόν, να απαντήσω. Όσον αφορά για τη χορήγηση αντιγράφων των επιθεωρητών περιβάλλοντος, έχουν δοθεί και οι δύο. Να δω αύριο αν κάτι δεν έχει δοθεί, που δεν νομίζω, γιατί εντολή προς την ελέγχη ποιος είχε πάση περιπτώσει.